Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Παροναξίες, κύριε Καλίνικε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμων, Πάτερ και Δέσποτα. Αγιότατοι Συλλειτουργοί Πατέρες, κύριε εκπρόσωπε του στρατηγού, εκλεκτοί και φυλάγιοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού και της κατάμεστης αυτής αίθουσας του Παυλίου Πολιτιστικού Κέντρου. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πνευματικού μας πάτρονος Παύλου συνεχίζουν για 17ο έτος το έργο του Ακάματου Αποστόλου προς πνευματική αναγέννηση του λαού του Θεού. Στα πλαίσια των Παυλίων έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται μια εκδήλωση που να προβάλλει σύγχρονες προσωπικότητες της Εκκλησίας, μορφές που ίσως ακόμη δεν τιμήθηκαν επισήμως ως Άγιοι, αλλά που έχουν αποδεδειγμένη την πλουσία χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Τα πρόσωπα αυτά αποτελούν σύγχρονα πρότυπα και στη ζωή τους βρίσκουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα. Μετά τις παρουσιάσεις μεγάλων μορφών στα παρελθόντα έτη, όπως τον Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Σοφρονίου του Έσεξ, σειρά έχει σήμερα η μορφή του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, ηγουμένου της Μονής Λογκοβάρδας. Ο Σιώτατος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος θεωρείται ο έσχατος εκπρόσωπος του κολυβαδικού κινήματος. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε τον 18ο αιώνα και έφερε μια ανανεωτική πνοή στην Ορθόδοξη Εκκλησία εξαιτίας της δυναμικής επιστροφής στις ρίζες της παράδοσης. Στον σκοταδισμό που επικρατούσε στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη και που ταλαιπωρούνταν από τις δυτικές εισερχόμενες πλάνες, η διδασκαλία τόσο θερμών διδασκάλων προσκολλημένων στις θρησκευτικές παραδόσεις στήριξε αποδεδειγμένα. Ο έσχατος διάδοχός τους, ένας διδάσκαλος όλου του έθνους, υπήρξε ο γέροντας Φιλόθεος, καθώς η παρουσία τους φράγησε τις περισσότερες δεκαετίες του 20ου αιώνα και είχε παρόμοια απήχηση με αυτήν του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τόσο στα δύσκολα προπολεμικά χρόνια, αλλά και μέχρι τις ημέρες μας. Η θαυμαστή του προσωπικότητα εντυπωσιάζει και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής του. Γράφει προς τον κορυφαίο δογματολόγο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη για το θάνατο της Ειρήνης Πατέρα, μιας νεότατης κόρης εφοπλιστού που έγινε μοναχή λίγο πριν το τέλος της. «Σι αναγγέλω την χαρμόσυνον αγγελίαν ότι η αδελφή σου κατά πνεύμα αγαπητή Ειρήνη Μυρτιδιώτησα μοναχή και αγαπητών μας κατά πνεύμα τέκνων εκοιμήθη εν Κυρίω». Ο πατήρ Ρωμανίδης που ζούσε στην Αμερική έλαβε και την θερμή προτρεπτική εντολή του γέροντα να επιστρέψει πάραφτα στην Ελλάδα, παρατώντας τους μεγάλους τίτλους και τις διακρίσεις, γιατί όπως του είπε, υπήρχε μεγάλη ανάγκη να στηριχθεί ο κόσμος της πατρίδας από τις ξένες εισρωές. Του γράφει «Να τα παρατήσεις όλα και να γυρίσεις εδώ». Γεννημένος ο γέροντας Φιλόθεος το 1884 στα Πάκια της Λακωνίας, υπηρέτησε ως δάσκαλος, αλλά σύντομα αποφάσισε να γίνει μοναχός. Συμβουλευόμενος στον Άγιο Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, σχολάρχη τότε στη Ριζάριο Σχολή, μόνασε στην ίσο της Πάρου. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε καρύ μοναχό στοιχείο και παλαιό μετόχη της, στη μονή στην οποία είχε καρύ, βρισκόταν στην Πάρο, το οποίο γνώριζε καλά και γι' αυτό προέτρεψε το πνευματικό παιδί του να μονάσει εκεί. Πρόκειται για την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογκοβάρδας, ονομασία που πιθανότατα να έχει σχέση με το Λογκομπάρντι, που είναι ο νομός που βρίσκεται, που έχει πρωτεύουσά του το Μιλάνο στην Ιταλία, πιθανότατα ένα κατάλοιπο Ιταλοκρατίας. Το 1907 εκάρη μοναχός, το 1912 έγινε ιερέας και το 1930 εκλέχθηκε ηγούμενος της Μονής, υπηρετώντας το διακόνημα αυτό 50 χρόνια. Όργωσε την Πάρο, τα νησιά Πέριξ, αλλά και όλη την υπηρωτική Ελλάδα, κηρύττοντας μετάνοια και εξομολογώντας. Ίδρυσε η κοινόβιο μοναζουσών, έκτισε το ησυχαστήριό του, το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων και ασκήθηκε στην αδιάλειπτη προσευχή. Στις 8 Μαΐου του 1980, πλήρης ημερών, στα 97,
μετά από λιγόμενη ασθένεια παρέδωσε την αγιασμένη του ψυχή ισχύρα στο αγωνοθέτου δημιουργού του. 36 ώρες μετά την πάνθυμη κηδεία του, το σκήνομα του γέροντα δεν έφερε καμία αλλίωση ή σημάδια σύψης παρά το θερμό νησιώτικο κλίμα. Το σκήνομά του έχασε την φυσική του βαρύτητα και ανάλαφρο μεταφέρθηκε στα χέρια των μοναζουσών πνευματικών θυγατέρων του. Ένα παιδάκι στάθηκε δίπλα στο φέρετρό του άφοβο, σαν να θεωρούσε τον γέροντα εν ζωή. Οι θαυματουργίες εν ζωή και μετά την κοίμησή του πολλές. Μετά 13 χρόνια, τα κροκοβαφή λείψανά του ανεκομίστησαν για να φυλαχθούν ως θησαυρός πολύτιμος. Η χαρά μας είναι ιδιαίτερη σήμερα, καθώς έχουν προσκληθεί να μιλήσουν για τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους και θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Πρωτίστως όμως, το λόγο έχει ένας αυτόπτης μάρτης και αυτίκος μαθητής, ο οποίος αξιώθηκε να βρεθεί δίπλα στο γέροντα οδηγώντας το υποζύγιό του και να τον απολαύσει λειτουργούντας σε κάποιο εξοκλήσι. Πρόκειται για τον οικοδεσπότη μας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος θα καταθέσει και τις προσωπικές του εμπειρίες. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε, Άγιε Παρονοξίας κύριε Καλίνικε, αγαπητοί πατέρες, εκπρόσωποι του στρατηγού, αγαπητοί μου αδελφοί, για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιούμε φέτος την καθιερωμένη πλέον εσπερίδα αφιερωμένη στις σύγχρονες μορφές της Εκκλησίας. Εκείνες τις ιερές μορφές, οι οποίες αν και έζησαν εν όρεση και σπηλαίες και τις σωπές της γης, αν και έζησαν μακριά από τον κόσμο και χωρίς να επιδιώξουν τη δόξα του, αποτέλεσαν φάρους φωτεινούς και απλανείς οδηγούς στην πορεία των ανθρώπων προς τον Θεό. Έζησαν εν Χριστώ και γνώρισαν τον Χριστό εντρυφώντας τη ζωή των Αγίων, στα έργα των Πατέρων, στους κόπους των ασκητών, στα βιώματα και τις εμπειρίες των οσίων. Έζησαν εν Χριστώ και γνώρισαν τον Χριστό στις ατελείωτες ώρες της προσευχής, στις στιγμές των πειρασμών και της δοκιμασίας, στον καύσωνα της νηστείας και της αγρυπνίας, στην παράκληση των ουρανίων επισκέψεων και στην εφροσύνη των θείων ελάμψεων. Έζησαν μέσα στο φως της Θείας Χάριτος και έγιναν με τη ζωή και τον λόγο τους φως και παρηγορία των ανθρώπων. Οι σύγχρονες αυτές οσιακές μορφές αποτελούν για όλους εμάς που ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο έχει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών για το Θεό, σε έναν κόσμο στον οποίο οι αρχές ξεθοριάζουν και οι αξίες κλονίζονται και μαζί με αυτές κλονίζονται και οι ψυχές και οι ζωές των ανθρώπων γύρω μας και συχνά και οι δικές μας, στήριγμα, ελπίδα και βεβαιότητα ότι η εν Χριστώ ζωή δεν είναι κάτι μακρινό και ξεπερασμένο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το αγνοήσει ο άνθρωπος της εποχής μας, αλλά ότι είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει, αν θέλει, να ζήσει ευτυχισμένος. Γιατί γι' αυτόν τον τρόπο ζωής πλάστηκε από τον Θεό και αυτός είναι ο φυσικός του τρόπος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να κατακτήσει την ευτυχία, όχι όπως την ορίζει ο κόσμος, ως δηλαδή μια εύκολη, άνετη και πλούσια ζωή, ορισμός που οδηγεί σε κρίσεις παρόμοιες με αυτή που ζούμε στις ημέρες μας, αλλά ως μια ζωή η οποία, όσες δυσκολίες και αν έχει, είναι γεμάτη από την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Και επειδή πολλοί ισχυρίζονται ότι μια τέτοια ζωή είναι δύσκολη, αν όχι και ακατόρθωτη στην εποχή μας, η Εκκλησία μας προβάλλει αυτές τις σύγχρονες μορφές για να μας θυμίσει ότι, όπως κατά τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της τοπικής μας Εκκλησίας, ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, έτσι και η εν Χριστώ ζωή είναι ο τρόπος ζωής όλων των πιστών που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και με τους τρόπους τους οποίους
υποδεικνύει η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία και με τον τρόπο που υποδεικνύει η Εκκλησία έζησε και ο γέρον Φιλόθεος Ζευρβάχος, ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας της Πάρου, στον οποίον αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την φετινή Εσπερίδα. Άνθρωπος της προσευχής, της ταπεινοφροσύνης και της αφοσιώσεως στον Θεό από τα παιδικά του χρόνια, ανέβηκε την ουρανοδρόμο κλίμακα της μοναχικής ζωής υπό την καθοδήγηση Αγίων, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, και διορατικών γερόντων και αγιάστηκε με τη χάρη του Θεού, ώστε να αξιωθεί και εν ζωή πλήθους θείων δωρεών και ουρανίων αποκαλύψεων. Θεωρώ μεγάλη ευλογία του Θεού το γεγονός ότι αξιώθηκα να γνωρίσω και να συνδεθώ πνευματικά με την οσιακή προσωπικότητα του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Τον γνώρισα όταν ήμουν παιδί από τις επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη κατά την πανήγυρη του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Ο γέροντας είχε δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και τον Άγιο και ερχόταν κάθε χρόνο στην πανήγυρή του. Μία φορά δεν ήρθε στον εσπερινό της παραμονής, όπως συνήθιζε την επόμενη ημέρα της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Ο γέροντας ήταν παρόν στη Θεία Λειτουργία και αφηγήθηκε ο ίδιος από τον άμβονα του Περικαλού Ναού το θαύμα του Αγίου Δημητρίου που είχε ζήσει ο ίδιος. Ετοιμαζόταν ο πατήρ Φιλόθεος να ξεκινήσει το ταξίδι του από την Πάρο προς τη Θεσσαλονίκη. Όμως η κακοκαιρία και η ισχυρή άνεμη έκαναν αδύνατη την προσέγγιση και κατά συνέπεια και τον απόπλου του πλοίου από την Πάρο. Περνούσαν οι ώρες, αλλά ο αέρας δεν σταματούσε και η ελπίδα ότι θα κατόρθωνε να φτάσει εγκαίρο για την εορτή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη έσβησαν. Περίληπος ο γέροντας έψαλε στον εσπερινό της εορτή στο μοναστήρι του και αποσύρθηκε στο κελί του. Όμως ο μεγαλομάρτης Άγιος δεν τον άφησε θλιμμένο και ανικανοποίητο. Το άλλο πρωί, με τρόπο θαυμαστό και ανεξήγητο, τον μετέφερε ο ίδιος στο ναό του στη Θεσσαλονίκη για να είναι εκεί στο πανηγύρι του, ζωντανός μάρτυρας των θαυμάτων που επιτελεί ο Άγιος Δημήτριος σε όσους τον τιμούν και επικαλούνται τη βοήθειά του. Η δήγηση αυτή του πατρός Φιλοθέου, που άκουσα ο ίδιος την ημέρα εκείνη της εορτής του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και το θαύμα της παρουσίας του στο ναό, ενώ δεν μπορούσε να ταξιδεύσει στην πόλη, με εντυπωσίασαν και στάθηκαν αφορμή μαζί με την όλη άβρα που απέπνεε η προσωπικότητα του γέροντος Φιλοθέου να αποφασίσω να τον επισκεφθώ και να ζήσω μαζί του ένα δεκαήμερο στο μοναστήρι της Λογκοβάρδας. Ήταν καλοκαίρι όταν πήγα στην Πάρο και ο γέροντας είχε τη συνήθεια να λειτουργεί κάθε πρωί σε ένα από τα εξοπλίσια του νησιού. Μαθητής εγώ τότε, τον συνόδευσα μαζί με ένα άλλο παιδί από το νησί και τον βοηθούσα στη Θεία Λειτουργία. Η εμπειρία μοναδική μου μένει αλυσμόνητη μέχρι σήμερα. Ξεκινούσαμε πρωί-πρωί, ο γέροντας πάνω σε ένα γαϊδουράκι και εμείς περπατώντας δίπλα του προς το εξοκλήσι στο οποίο πήγαινε. Στη διαδρομή ο πατήρ Φιλόθεος έλεγε το ευλογητός και άρχιζε να διαβάζει τον εξάψαλμο και στη συνέχεια εμείς να ψέλουμε τον όρθρο μέχρι να φτάσουμε στο εκκλησάκι για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μόνοι εκεί απολαμβάναμε στην ησυχία της φύσεως τη Θεία Λειτουργία την οποία τελούσε ο γέροντας και ύστερα άκουα προσεκτικά όσα έλεγε στην επιστροφή σχετικά με την μοναχική ζωή που ήθελα να ακολουθήσω και εγώ από τότε.
θυμάμαι ακόμη τα λόγια του, για τα δύο θεμέλια της μοναχικής πολιτείας, την ταπείνωση και την προσευχή. Θυμάμαι και την πατρική παρότρισή του να ακολουθήσω την κλίση που αισθανόμουν μέσα στην ψυχή μου. Η σχέση μου με τον Γέροντα Φιλόθεο συνεχίστηκε με την αλληλογραφία που διατήρησα μαζί του για αρκετά χρόνια και με καθοδηγούσε πάντοτε με πολύ αγάπη. Με την ίδια αγάπη τον θυμάμαι και εγώ μέχρι σήμερα και είμαι ευγνώμων προς τον Θεό που μου χάρισε την ευλογία να τον γνωρίσω στα νεανικά μου χρόνια και που με αξιώνει τώρα να καταθέσω αυτήν την προσωπική μαρτυρία στην Εσπερίδα που οργανώνουμε προς τιμήν του αημνής του Αγίου Γέροντος. Η δική μου μαρτυρία περιγράφει ελάχιστα την χαριτωμένη μορφή του Γέροντος Φιλοθέου. Ειδικότερα όμως για αυτόν, για τη ζωή και το έργο του, θα μιλήσουν οι τρεις εκλεκτοί εισηγητές μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κύριος Καλίνικος, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Τείχων Ανδρέου από την Κύπρο, τη Λεμεσό, και ο θεολόγος και υπεύθυνος των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη κύριος Τηλιανός και Μεντζεσίδης, ο μογάλακτος αδελφός από την Αθωνιάδα του Αγίου Όρους. Τους ευχαριστώ όλους θερμότατα για τον κόπο και την αγάπη τους που τους έκανε να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τα όσα έχουν να μας πούν σχετικά με την ιερή μορφή του μακαριστού γέροντος Φιλοθέου Ζερβά. Ευχαριστώ. Από τον καρπόν γνώσεστε κατά το Ευαγγελικό ρήμα και οι καρποί ενός πνευματικού πατρός φαίνονται στην καλλιέργεια των ψυχών και γενικώς στην απήχηση του έργου του. Ο λαός του Θεού αποτελεί και είναι το αλάνθαστο κριτήριο για την καταφανή αγιότητά του. Η απήχηση του έργου του πατρός Φιλοθέου υπήρξε πανελλαδικός μεγάλη. Οι επιστολές του και τα εκδοθέντα συγγραμματά του έδρασαν και δρούν μέχρι τις ημέρες μας τονίζοντας συνεχώς τις αγαπημένες λέξεις του «Μετάνοια και επιστροφή στην παράδοση». Και η άμεση προσφορά του είναι εμφανής στην ιδιαίτερη πνευματική πατρίδα του, στην περιοχή της Μονής της Μετανοίας του, στην Ίσο Πάρο. Ο πλέον ιδανικός να μας ομιλήσει για την απήχηση αυτού του κηρύγματος στο πλήρωμα της τοπικής του εκκλησίας είναι ο ηγείτορας της, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κύριος Καλίνικος. Ο Σεβασμιότατος που έλκει την καταγωγή του από την Άξο, διατέλεσε καθηγητής θεολογίας, υπηρέτησε ως κληρικός των Μητροπόλεων Ίδρας, Παροναξίας και Νέας Σμύρνης και διατέλεσε επίσης και γραμματέας της Ιεράς Συνόδου έως την εκλογή του στον αρχιερατικό θόκο της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας το 2008. Έκτοτε ως ποιμένας των ευλογημένων αυτών ίσων, έχει αφουγκραστεί τον απόϊχο του κηρύγματος του Οσιωτάτου Πατρός και θα μας ομιλήσει σχετικώς. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε και κυριάρχα Μητροπολίτα Βερίας, Ναούς και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμων, Σεβασμιότατε Άγιε Πολιανής και Κυλκισίου, κύριε Εμμανουήλ, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί, ερχόμενος από το ευλογημένο νησί της Πάρου, την Αγιοτόκο και Αγιοτρόφο αυτήν ίσο, η οποία ανέδειξε μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, και ας θυμηθούμε εδώ τους μακαρίους και αηδήμους γέροντες Κύριλο του Παπαδόπουλο, Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Αγιορείτη, αλλά και κορυφαίες σωσιακές μορφές όπως είναι η Αγία Θεοκτίστη, της οποίας ο τάφος βρίσκεται μέσα στον πάνσεπτο ναό της Παναγίας μας της Εκατονταπηλιανής, ακόμη ο Άγιος Θαυματουργός Αρσένιος, ο Εξυπήρου, του οποίου τα χαριτόβρητα λείψαν να αποτελούν για τους ευλαβείς παρίους, το τιμαλφέστατο κόσμημα και τέλος ο μέγας εκκλησιαστικός συγγραφέας και κορυφαίος εκπρόσωπος των Κολυβάδων, που πριν από λίγα χρόνια
διεκηρύχθη ως Άγιος ο Αθανάσιος ο Πάριος. Ερχόμενος λοιπόν από την αγιασμένη αυτή νήσο, νιώθω έντονη την συγκίνηση και την τιμή, διότι προσκλήθηκα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Επιμενάρχη σας, κύριο Παντελεήμονα, να ομιλήσω για μια ουσιακή μορφή των τελευταίων χρόνων, ένα γέροντα πανελλαδικής και πανορθοδόξου εμβελίας, ο οποίος μετά της πλειάδος των άλλων οσίων αποτελούν το καύχημα της νήσου μας, τον Όσιο Φιλόθεο των Ζερβάκων. Ο Όσιος Γέροντας Φιλόθεος υπήρξε μια κορυφαία μορφή του ορθοδόξου μοναχισμού, με πολλά φυσικά και επίκτητα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία τα διέθεσε όλα με πλήρη ανιδιοτέλεια στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του πλησίων. Υπήρξε λαμπρός λειτουργός του υψίστου, ηγούμενος της περιφήμου μονής Λογκοβάρδας, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στο βιογραφικό του, κτήτορας διαφόρων ευαγών ιδρυμάτων, ιερών μονών και ιερών ναών, έμπειρος και διακριτικός πνευματικός πατέρας χιλιάδων πιστών της Ελλάδος και όχι μόνον. Απεκλήθη δικαίως και μάλιστα ο μακαριστός γέροντας και προκάτοχός μου Μητροπολίτης Παροναξίας Αμβρόσιος, έτσι τον απεκάλλει συνήθως, ήταν και πνευματικό τέκνον, ως ο πρίτανης των πνευματικών. Συναρπαστικός και κατανικτικός κήρυκας του Θείου Λόγου και θεοφώτιστος και απλανής οδηγός όσων ποθούσαν την κάθαρση από τα πάθη τους και την ένωση μετά του Θεού. Καθοδηγούσε τους πιστούς δια του Λόγου, της Συμβουλής, της νουθεσίας του, είτε διαζώσης είτε γραπτός, και κατέλειπε ένα τεράστιο αριθμό επιστολών. Περίπου 2.000 είναι γνωστές και υπολογίζονται συνολικά σε 10.000. Θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή συγκλήσεως ενός συνεδρίου η ενασχόληση με τον πλούτο και τα θέματα των επιστολών του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Και συχνά μου λέει η γερόντισσα στο μοναστήρι που επισκέπτομαι ότι ώρες ολόκληρες αφιέρωνε στη σύνταξη των επιστολών και όταν πλέον τελευταία χρόνια δεν είχε δυνάμεις για να γράφει ο ίδιος από το κρεβάτι του, από το κελάκι του, υπαγόρευε στις αδελφές και απαντούσα σε όλους μέχρι, θα λέγαμε, και τις παραμονές εκδημίας του, θεωρούσε ιερό χρέος και καθήκον να απαντά στα προβλήματα και στις αγωνίες των πνευματικών του τέκνων. Διακρίθηκε επίσης ως συγγραφέας επικοδομητικών βιβλίων, έγραψε μάλιστα και ακολουθίες από την Παραγία Θεοτόκο, τη Ζωδόχο Πηγή, στον Άγιο Αρσένιο, τον Οδυπόρο, το Μέγα και Θαυμαστό Προσκύνημα, τα οποία γνώρισαν πολλές εκδόσεις και τα τελευταία χρόνια πανεκδόθηκαν και στη δημοτική γλώσσα από το Ιερό Ησυχαστήριο της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, των Θαψανών της Πάρου, το οποίο και αποτελεί δημιούργημά του. Η όλη του ζωή και πορεία υπήρξε προσιλωμένη στην ορθόδοξη πίστη, στους κανόνες των πατέρων, στη λατρεία του Θεού και στην υπηρεσία του στον ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός τον τίμησε και τον εδόξασε με την χάρη της θαυματουργίας. Ο εορτασμός επαιτίων από τη γέννηση στην κοίμηση μιας διακεκριμένης προσωπικότητος αποτελεί πάντοτε μια εξαιρετική αφορμή μνήμης και αναφορά στο βίο και στα έργα της προσωπικότητας αυτής, τόσο ως έκφραση ευγνωμοσύνης για την προσφορά της, όσο και ως προβολή προς μίμηση των αρετών που την στόλισαν. Γι' αυτό και συγχαίρουμε ταπεινά, ολόθερμα και αδελφικά την Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης για την εμπνευσμένη θεσμοθέτηση των Παυλίων και την επιτυχή διοργάνωσή τους προς τόνωση και ενίσχυση των αγωνιζομένων πιστών, οι οποίοι γνωρίζοντας τους θαυμαστούς βίους των συγχρόνων φωτεινών μορφών μέσα από τις ομιλίες που γίνονται, σίγουρα παραδειγματίζονται και βοηθούνται στο δικό τους πνευματικό αγώνα. Και μιλώντας για την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούς και Καμπανίας, σαφώς υπονοούμε τον Σεβασμιότατο Επιμενάρχη της Μητροπόλεως αυτής, που από το πρώτο έτος, από την πρώτη στιγμή της αναλήψεως των καθηκόντων του, ανέλαβε αυτήν την ιερή φροντίδα και για το ποιμνιό του
αλλά και γενικότερα για την Ορθόδοξη Ελλάδα, προβάλλοντας συγχρόνως κατά τον καλύτερο τρόπο την προσωπικότητα του Αγίου Ιδρυτού αυτής της Εκκλησίας, Αποστόλου Παύλου. Φέτος η μερίδα αυτή έχει αφιερωθεί στον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο της Πάρου, πράγμα το οποίο μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, καθότι η τιμή και η αγάπη προς το πρόσωπο του Οσίου Φιλοθέου παίρνει πανελλαδικό χαρακτήρα. Πραγματοποιήθηκαν στο Ιερό Γυναικείο Συγχαστήριο Παναγίας Μυρτιδιωτήσεις οι παρακάτω λατρευτικές εκδηλώσεις. Στον Ιερό Ναό του Οσίου Φιλοθέου, τον οποίο εγγενίασε ο μακαριστός προχάτοχός μας, κυρός Αμβρόσιος, με πολύ πόθος, συγκίνηση και θείο ενθουσιασμό, καθώς όπως είπαμε ήταν από τα πνευματικά του τέκνα, στον πρώτο λοιπόν παγκοσμίως Ναό του Οσίου, και κάνω μια παρένθεση εδώ, θεωρήθηκε βέβαια ότι έσπευσε ο μακαριστός γέροντας και προκάτοχος, διότι επισήμως δεν έχει ανακηρυχθεί ή κατά τον καθηγητή τον κύριο Παπαδόπουλο, και μάλλον ορθότερο είναι διακηρυχθεί η αγιώτης του Οσίου Γέροντος. Στηρίχθηκε όμως σε μια παράδοση παλαιά αιώνων, όπου η τιμή πιο προς μια Αγία Μορφή ξεκινάει από τη βάση, από το πίμνιο, από τον κλήρο και το λαό, ιδιαίτερα μάλιστα μιας περιοχής που κυρίως ως κληρικός και πνευματικός δραστηριοποιήθηκε. Είχα την τιμή να παραστώ και εγώ στην θεμελίωση του ναού και είχα βρεθεί και στα ανέφερε προηγουμένως ο γέροντας και στην ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του ως προερχόμενος από την Ιερά Μητρόπολη, και επειδή είχα πάντα τον καημό ότι δεν γνώρισα από κοντά τον γέροντα. Δεν ήμουν κάτοικος της Νάξου, έχω γεννηθεί στην Αθήνα και κάποιες φορές, δύο φορές προσεπάθησα να συναντήσω τον γέροντα, ήταν κατά τα τελευταία χρόνια του και είχα μεταβεί στην Πάρο, τότε δεν υπήρχε πολλή επικοινωνία άνετη, να γνωρίζουμε ακριβώς. Και ο γέροντας δεν ήταν δύο φορές που πήγα στο μοναστήρι, είχα πάει στη Λογκοβάρδα, τη μία φορά ήταν στα Θαψανά και την άλλη απουσίαζε κάπου αλλού για λόγους υγείας. Και δεν είχα την τιμή και ευλογία να τον γνωρίσω από κοντά. Πάντα ζούσαμε μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα στην ατμόσφαιρα και στην Άξο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, της παρουσίας του Αγίου Γέροντος. Μου λέει η γερόντισσα, ότι η ηγουμένη της Μονής Θαψανών, ότι σεβασμιότατε μπορώ να σας πω ότι κατά την περίοδο της ασθενείας του γέροντος, τα τελευταία χρόνια, ποτέ δεν κατέπεσε τελείως ως κατάκητος, παρά τα 96 του χρόνια, παρήλασε, μου λέει, και όλοι, εκτός της Πάρου βεβαίως, παρήλασε και όλοι να έρχονται καθομάδας για να βλέπουν το γέροντα και να παίρνουν την ευχή του. Συγχωρέστε μου για την παρένθεση που έκανα. Το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου, 8 Μαΐου 2010, τελέστη πανηγυρικός αρχιερετικός Περινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ, ο οποίος εγνώρισε από κοντά τον γέροντα, τον ευλαβείται πολύ και απίθυνε συγκινητική προσλαλιά στους παρισταμένους. Το πρωί της Κυριακής, 9 Μαΐου, τελέστηκε αρχιερετικό συλλήτρουργο, προεξάρχοντος του Οσάνου Ιεράρχου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο έργο προσκύνημα της Παναγίας μας Εκατοπλιανής, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμή του Οσίου Γέροντος, κατά την οποία τη μίλησε και πάλι ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Πρικονήσου, εγκομιάζοντας την προσωπικότητα και την αγιότητα και την προσφορά του Γέροντος. Η Ευλαβής Παριανή, με τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις αυτές που διοργανώθηκαν την Ιερά Μητρόπολη μας, την αφιερωμένη στη μνήμη του Οσίου Γέροντος, είχαν ευκαιρία να αποδώσουν το οφειλόμενο χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης σε αυτή τη φωτεινή μορφή της τοπικής μας Εκκλησίας. Να θυμηθούν εκείνο που με την αγιαστική του Παρισία ευλόγησε το νησί μας, προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στους κατοίκους και ανάλωσε τη ζωή του για τις ψυχές που τον εμπιστεύθη ο Κύριός μας. Έχουν πολύ σεβασμό και μεγάλη ευγνωμοσύνη οι Παριανοί στο Γέροντα και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι διέσωσε με την
παρουσία του, που προσέλαβε και μια μορφή θαυματουργίας, θα λέγαμε, 125 νέα παλικάρια, που κατά την περίοδο της κατοχής, με αφορμή μια πράξη που έγινε αντιστασιακής μορφής στην Πάρο, συνελήφθησαν από τους Γερμανούς, τους κατακτητές, για να εκτελεστούν εις αντίπεινα. Γνωρίζετε την περί αντιπείνων αρχή που είχαν οι Γερμανοί. Και ο γέροντας, με την αγιότητά του αλλά και με την ευφυΐα του, κατόρθωσε να μεταπίσει τον Γερμανό διοικητή του νησιού και διέσωσε αυτά τα 125 παλικάρια, μεταξύ των οποίων ήταν ηλικίας τότε 22 ετών και ο μακαριστός Μητροπολίτης Παραναξίας ο Προκάτοχός μου, κυρός Αμβρόσιος. Αυτό το γεγονός αποτελεί, θα λέγαμε, η ανάμνηση του γεγονότος αυτού, 24 Ιουλίου, την Δευτέρα ίσως και πανηγυρικότερα, θα έλεγα, πανήγυρη της Λογκοβάρδας, επειδή και εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω ποτέ στη Ζωδόχο πηγής, λόγω του ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πανήγυρη μας στην Άξο, την Παναγία, την Αργοχιλιώτισσα. Βρίσκομαι πάντοτε εκεί και είναι πολύ συγκινητικό, διότι επιζούν ακόμη γέροντες πάροι, οι οποίοι είναι στην ομάδα αυτή των διασωθέντων νέων. Οι Παριανοί λοιπόν είναι ευγνώμονες στο γέροντα και για αυτό το λόγο, αλλά και διότι ο γέροντας Φιλόθεος ευεργέτησε τους πάντες και όσοι απευθυνόντουσαν σε εκείνον πάντα είχαν να λάβουν αυτό που ζητούσαν. Ακόμη στα πλαίσια των ερωτασμών των 30 ετών από την οσιακή του κοίμηση, η Ιερά Μητρόπολης Παραναξίας αφιέρωσε στον Όσιο Γέροντα το τεύχος 77 του τριμηνιαίου περιοδικού που εκδίδει με τίτλο «Πνευματική Κιβωτός». Στο εισαγωγικό σημείωμα αφιερώνουμε το τεύχος στην σεπτή μορφή του μακαριστού γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, ο οποίος ασκείται σε πάνω από 70 χρόνια στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας Πάρου και παραλλήλως περιόδευσε κηρύττοντας και εξομολογώντας τον πιστό λαό του Θεού και ανεπάφθη ουσιακώς εν Κυρίω προ 30 ετών, κατά λοιπόν φήμη Αγίου Ανδρός και κοσμημένο με πλήθος αρετών και κυρίως την θεοδίδακτη αγάπη προς τον κοπιόντα και επεφορτισμένο άνθρωπο. Πέρα από ένα σύντομο βιογραφικό του Οσίου Γέροντο σημείωμα, το τεύχος περιλαμβάνει μια αξιόλογη μαρτυρία περί της αγιότητος και του προορατικού χαρίσματος του Γέροντος, την οποία μας έστειλε διεπιστολή στο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, το άρθρο του μοναχού Λεοντίου Δρίζη, Λογκοβαρδίτων, με τίτλο «Η μαρτυρία πίστεως του Οσίου Φιλοθέου» και το άρθρο του Ιερού Συγχαστηρίου Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, όπου γίνεται αναφορά αποσπασμάτων συγκινητικών επιστολών κληρικών από την Ελλάδα, τη Σερβία, την Αμερική και την Αυστραλία, οι οποίοι ζήτησαν λείψανο του Θεοφόρου Πατρός και οι οποίοι χαίρουν χαράν μεγάλην στην απόκτησή του. Αξιόλογο ακόμη είναι και το άρθρο του αγαπητού αδελφού και πανασιολογητό του Αρχιμανδρίου του Πατρός Τίχωνος Ανδρέου, θα έχουμε την χαρά να τον ακούσουμε στη συνέχεια, «Μνήμη δικαίου μετεκουμπίων για τις βαρισίμαντες γνώμες Αγίων Αρχιερέων, ζώντων και κεκοιμένων της καθόλου Ορθοδοξίας μας, οι οποίοι εκφράζονται για τον Άγιο Γέροντα με λόγια αρμόζοντα σε Άγιο της Εκκλησίας μας». Ακολούθως παρατηρείται απόσπασμα επιστολής του Οσίου Πατρός, όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει το διδακτικό του ύφος και τον αγιογραφικό πλούτο των θεσιών. Επίσης, αξιοπρόσθετο είναι και το άρθρο του πρωτοπρεσβυτέρου της Μητροπόλεως Μαθός Γεωργίου Τριανταφύλου, ο οποίος έχει συγγράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο με το βίο του. Επίσης, το έγκριτο περιοδικό Παριανά του κυρίου Νίκου Αλιπράντη, το οποίο την ίδια χρονική περίοδο αφιέρωσε τεύχος του περιοδικού στη μνήμη του Οσίου Φιλοθέου με τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο και με υπότιτλο «Ο μακαριστός πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, κορυφαία πατερική μορφή του 20ου αιώνα». Στο αφιέρωμά του, ο κύριος Αλιπράντης τονίζει: «Ανεδείχθη δικαίως σκεύος εκλογής και δοχείου της χάριτος του Θεού, τον πάλι Οσίων Ομότροπος και απάνω Αγίων Ομόσκηνος», και συνεχίζει: «Τα 30 έτη που πέρασαν από το έτος κοιμήσεώς του δείχνουν ότι η μνήμη του παραμένει ζωερά μεταξύ νευσευών χριστιανών της απαντοχού Ορθοδοξίας
και συνεχίζει να τον τιμά και να τον γεραίρει. Η δε μονίμητη ιδιωτήστα ψανών δημιούργημα του Αγίου Ηγουμένου της Λογκοβάρδας με την ίδρυση λαμπρού ναού και στο χώρο που υπάρχει ο τάφος του διασαλπίζει σε όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο ότι ο πνευματικός πατέρας χιλιάδων πιστών της Εκκλησίας μας υπήρξε όντως Άγιος και ως Άγιος πρέπει να τιμάται συναριθμούμενος μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Τα λόγια του κυρίου Αλιμπράντη πιστεύω ότι εκφράζουν την καθολική συνείδηση των πιστών, αλλά και εμάς που ζούμε και βλέπουμε ιδίη σώμαση και ψηλαφούμε στους τόπους και τους χώρους που όσιος γέροντας αγίασε και θαυματούργησε. Για να μην ακρηγορήσω, τελειώνω με τις εκδηλώσεις της 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου Πατρός που συμπίπτει με το υπερφές θαύμα της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, όπου είναι αφιερωμένο και το καθολικό που ανοίγει ο Άγιος Γέροντας στο γυναικείο ησυχαστήριο στα Θαψανά της Πάρου και της 9ης Μαΐου όπου εορτάζεται η κοίμηση του Οσίου Γέροντος, την επομένη της εκδημίας του, ώστε να μην ταυτίζεται με τον εορτασμό του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, που κατά παράδοση είναι ο ιδρυτής της, τοπικής μας εκκλησίας. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία κατόπιν δικής μας προσκλήσεως να προεξάρχει των ιερών ακολουθώντας περίνου όρθου και θείας λειτουργίας ο αγαπητός αδελφός Άγιος Λεμεσού της Εκκλησίας της Κύπρου, κύριος Αθανάσιος, γνωρίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον μακαριστό γέροντα. Μετά παράκλησή μας κήρυξε τον θεολόγο και κατά την ακολουθία της περίνου και κατά τη θεία λειτουργία. Εμφανώς συγκινημένος ο Άγιος Λεμεσού αφιέρωσε αρχιερατικό κόλπιο με το όνομά του στη θήκη των Ιερών Λειψάνων του Οσίου, καταθέτοντας μαζί με την ευγνωμοσύνη του και την προσωπική του μαρτυρία, η οποία για άλλη μια φορά καταδεικνύει το προορατικό χάρισμα του Οσίου. Υπάρχει μάλιστα και η επιστολή του Αγίου Λεμεσού στο περιοδικό. Ακόμη, στο Ιερό Συγχαστήριο Θαψανών την Κυριακή 8 Μαΐου 2011, στην Εκκλησία του Οσίου Φιλοθέου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελέας, κύριος Θεοδόρητος, χωροστάτησε στον Εσπερίνο έμπλεο συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης προς τον Όσιο Πατέρα που είχε προσωπική μαρτυρία, διότι γι' αυτό και παρεκάλεσε, μας ζήτησε να παραστεί στις εκδηλώσεις τις φετινές και να λειτουργήσει, διότι σε ηλικία 15 ετών προσήλθε στη Μονή Λογκοβάρδας ως υποτακτικός του γέροντος Φιλοθέου και εν συνεχεία Ιερά Μονή τον σπούδασε και στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο. Όσιος γέροντας μάλιστα του προεφήτευσε ότι μια μέρα η Εκκλησία θα τον χρειαστεί για να την διακονήσει, πράγμα που πληρώθηκε με κάθε ακρίβεια. Στο τέλος του Εσπερινού, ο Θεοφιλέστατος μίλησε με εγκομιαστικούς λόγους, αποκαλώντας τον Αστέρα της Εκκλησίας και Όσιο Φιλόθεο τον Νέο. Μετά από τη συγκινητική του ομιλία προς τον Άγιο Γέροντα, κλείνοντας είπε: «Φιλόθεον επενώ, αρετήν επενέσουν». Επομένη, Δευτέρα 8 Μαΐου, στον ναό 9 Μαΐου, στον ναό του Αγίου Φιλοθέου, τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτρουργο προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου και στο τέλος της λειτουργίας εξεφώνησε Γάλλο εγκομιαστικό λόγο, εφημητήριο το ονόμασε ο ίδιος, που κατατέθηκε στη μνήμη του γέροντος. Θα ήθελα μάλιστα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. «Παρήλθεν το σύννεφον» είναι η 8η παράγραφος της ομιλίας. Είναι, μεγάλη ομιλία ήταν. Εις λόγων αρχαιοπρεπή. «Παρήλθεν το σύννεφον των πολεμικών του έθνους ημών συμφορών και ρηπών και καταιγίδων και σπαραγμών», διότι ήταν πολύ σημαντική η παρουσία κατά την περίοδο αυτή του Πατρός Φιλοθέου, ήταν το στήριγμα και το αποκούμπι των Παριανών το μοναστήρι της Λογκοβάρδας. Και ειδού πρώτος, περιστέλλον τα έξοδα του Ιερού Κοινοβίου της Μονής, πάντων των υπερτεσσαράκοντα πέντε αδελφών ασκητικώς διαβιούντων μονοχιτώνων, ένα περίτο περιβολή αρμοζούσι, της μονοτρόπης λογκοβαρδίτες πατράς, οι κοινοί μετ' αυτών επί την παιδείαν στρέφουν το όμα της ψυχής πέραν της κοινής, καθημέραν ελεημοσύνης λογκοβάρδας, η σωστασίωση πίν ούσης, καθαρού ταμείου ευσεβίας, είναι κατ' την θεολόγων γλώσσαν περί του πατρικού οίκου βασιλείου του μεγάλου ύπομεν. Ιδρύουν εν Αθήνες
ενδιέτοιμα λαμπρών των απόρων φοιτητών, την ένδυαν παραμυθούμενη και επιφανείο Θεοδωροπούλο, το κλεινό συναγωνιστή των Οσίων Πατέρων, την επιτήρηση εμπιστεύεται, ο οποίο κατά συγκυρία αναγαθύνεται και ο πνευματικό μου πατέρα, και εμένα ο πατήρ Επιφάνειο Θεοδωρόπουλο, πνευματικό τέκνο και εκείνο του γέροντο Φιλοθέου. Τότε ήταν ο λαό του κυρίω γράφει ο εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον άνδρα εν εικόνη Θεού μεμορφωμένων, είδε μόρφωση δαψηλή και αμφιλαφή, είδε θάρρο ατρόμητων, είδε χάρη περικεχημένη τη πράξεση, είδε ταπεινοφροσύνη Χριστομίμητον και είδε τέλος το σάφτιν αρετών συνδρομήν περί μίαν ψυχήν που ετρώθη αυτή το μακαρίο έρωτη εν τη Αγία και αγαθή φιλοφροσύνη των εμφύων αυτής αγαπήσασα. Ακροθυγός το πολυπίκυρον αυτοέργον μόνον ανασκοπών απορώ τι πρώτον, τι ύστερον, τι δε ιστάτιον καταλέξω. Εν το σούτο όμως, στην τελευταία παράγραφα θα σας διαβάσω, είναι πάρα πολύ μεγάλη η προηγουμένη παράγραφος. Εν το σούτ όμως αστράπτηκε λάμπη η εκκλησία του Χριστού, φεδρινωμένη τη ιωσιακή του μορφή και της ποικίλης αυτού σκάμασε και παλέσμασε. Αστράπτηκε λάμπη η κλινή γενέτειρα Λακωνία. Αστράπτηκε λάμπη η πρώτη αυτού μετάνοια των Αγίων Τεσσαράκοντα μεγαλομαρτύρων περίκλητος μονή. Αστράπτηκε λάμπη γεραρά της Λογκοβάρδας Παλέφατος μονή. Τα άθλα αυτού επί του στήθους αφαίρουσα και δι' αυτόν και κοσμημένη και μεγαλυνωμένη. Αστράπτη και λάμπη ως φωτεινών μετέωρων το ησυχαστήρων θαψανών, η ταφική του μονή της Παναγίας Κυρίας με τη διωτήσεις, την δόξαν του κτήτορος αυτής διηγουμένη και την ποίηση νοχυρών αυτού εξαγγέλουσα τη εκκλησία και τη ιστορία αυτή. Αστράπτη και λάμπη ο ευαγής και ιερός κλήρος, την αγιότητα του Οσίου Πατρός, ιδίαν περιουσίαν εν Χριστώ περιβάλλον και καρπούμενος, αστράπτηκε λάμπη των μοναστών, το πανίερον πολίτευμα και ιδεώδες, την οσιότητα αυτού, περί και κοσμημένων και διηγούμενων περιφάνος. Αστράπτηκε λάμπη τέλος το λειτουργήμα του παιδαγωγού, αφού κατά των ηρών χρυσορήμωνα ουκ εστιμίζων τούτου του έργου του παιδαγωγού, διαβίου παντός παιδαγωγός εν Χριστώ και ποδηγέτης υπάρξας μυριάδων ψυχών, τα οποία ω άλλη μεγαλομάρτη Σοφία, θυγάτρια σεμενά προ αγάγει τον Χριστό. Αστράπτηκε λάμπη τέλο η περίκλητο νήσο πάρο, η καυχωμένη δια τα σκάματα και παλέσματα θεοκτήστη τη Οσία, τη Μυθυμναία, δια τα γενέθλη αρχιλόχου του Δεινού ή Ιαμνογράφου και δια τα δεσμά του Μιλτιάδεν καυχωμένη, το νέον αυτή περίδοξον καύχημα, Χριστό το σωτήρι προσάγουσα. Ο Θεοφιλέστατος τέλος μετέφερε τον σεβασμό της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτου, του Οικουμενικού Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, στο πρόσωπο του Αγίου Γέροντος, καθώς και την ιεράν του επιθυμία να υπογράψει, του Οικουμενικού Πατριάρχου, δηλαδή επιθυμία, να υπογράψει την επίσημη πράξη της Αγιοκατατάξεως του Οσίου. Η οσιακή μορφή του μεγάλου Γέροντος της Πάρου είναι σήμερα τόσο ζωντανή στον τόπο που ασκήτεψε, ώστε μια επίσκεψη των Αγιασμένων Νησίων Κολυβάδων το αποκαλύπτει περίτρανα σχεδόν σε όλους τους νέους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Άξο, στην Πάρο και στην Αντίπαρο υπάρχουν εικόνες του Οσίου Γέροντος. Εγώ μάλιστα, να πω την αλήθεια και να είμαι ειλικρινής, εξέφρασα την επιφύλαξή μου να μην σπέβδουμε ακόμη για να γεωγραφούμε, αλλά πραγματικά είναι ριζωμένη μέσα στη συνείδηση του λαού, κρύρου και λαού της Μητροπόλεως μας, η πεποίθηση ότι αποτελεί ένα σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Και δεν θέλησα κι εγώ, όπως έκανε ο Άγιος Σάββας ο Ενκαλύμνο, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος στο μοναστήρι, κλείστηκε στο κελί του, το οποίο σώζεται ακόμη στην Αίγινα, υπηρέτησε εκεί 18 χρόνια, και μου το έλεγαν οι μοναχές που ζούσαν τότε. Τώρα έχουν κοιμηθεί οι περισσότερες. Τους είπε λοιπόν, κλείστηκε στο κελί του και μετά από 40 του Αγίου Νεκταρίου εξήλθε και τους παρέδωσε μια εικόνα, ήταν πολύ καλός αγιογράφος ο Άγιος Σάββας του Αγίου, και οι μοναχές εδίστασαν, γιατί ο Άγιος είχε υποστεί μεγάλη δίωξη και υφίστανται και εκείνες τα αποτελέσματα αυτής της διώξεως και φοβούνται καημένες. Και τους είπε να βάλετε την εικόνα στην εκκλησία και να μην έρχεστε σε αντίθεση
με τη βούληση του Θεού. Είναι Άγιος ο γεροντάς μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Και πράγματι, η εικόνα αυτή τώρα βρίσκεται στην την πήρε μαζί του στην Κάλυμνο και δεν την έχουμε στο μοναστήρι στην Αίγυπτο. Αυτή η πεποίθηση και των μοναχών και του εν συνεχεία ανακηρυχθέντος Αγίου Σάβα ήταν μια πραγματικότητα της Εκκλησίας μας. Σε πολλά σπίτια, θα έλεγα στα περισσότερα των ευλαβών παρείων, δεσπόζει φωτογραφία του γέροντα από την πρώτη στιγμή μεταξύ των εικόνων του εικονοστασίου τους. Πολλοί επίσης είναι εκείνοι που διηγούνται σε όλη μας την Ιερά Μητρόπολη θαυμαστές επεμβάσεις στη ζωή τους. Οι αδελφές μοναχές του Ιερέως Χαστηρίου που ίδρυσε ο Θεοφόρος Πατήρ μπορούν να μαρτυρήσουν για την ευλάβεια των προσκυνητών οι οποίοι γονατιστοί προσέρχονται στα τίμια λείψανά του προσευχόμενοι και εικετεύοντας ή ευχαριστώντας τον Όσιο Πατέρα. Πάμπολα είναι τα αφιερώματα που κοσμούν την εικόνα του Γέροντα Φιλοθέου και διατρανούν την πίστη των προσκυνητών στις θεοποιηθείς ευχές του. Στο αρχείο της Ιεράς Μονής, πάμπολες επιστολές Αγίων Αρχιερέων, Ηγουμένων, Ιερέων, Μοναχών αλλά και Απλών Πιστών που απείλαυσαν χάριτος και ευλογίες δια της οσιότητος και μεσητείας του Αγίου Γέροντος. Ταπεινά και εγώ μαρτυρός Μητροπολίτης, ως επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Παρανοαξίας περί αυτών και γίνομαι αυτόπτης μάρτης πολλών περιπτώσεων όπου διαφαίνεται η θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Γέροντος προς τους ετουμένους. Η τιμή του Οσίου Πατρός έχει προσλάβει πανορθόδοξο χαρακτήρα. Πολλά τα θαύματα του Αγίου Γέροντα έχουν καταγραφεί από το Ιερό Συγχαστήριο Θαψανών, όπου και φυλάσσονται τα ιερά του Λείψανα, κατά επιθυμία αυτού στο βιβλίο Αφιέρωμα, επίσης εκδόσεις Ορθόδοξου Κυψέλης, του επίσης παρισταμένου κυρίου Στυλιανού και Μετσετζή, ο οποίος πραγματικά έχει με τις κατά καιρούς και τακτικές αλλά και έκτακτες εκδόσεις, προσφέρει μεγάλο πνευματικό πλούτο μέσω της προσωπικότητας του Αγίου Γέροντος. Και συνεχίζει και ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει ακμή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων για να συνεχίζει αυτό το έργο του το ευλογημένο. Με το πρόσωπο, επίσης, του Θεοφόρου Πατρός έχουν ασχοληθεί και οι δύο πνευσμένοι μνημονογράφοι της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μονοπετρίτης και ο κύριος Χαράλαμπος Μπούσιας. Έγραψαν ωραιωτά τους ύμνους και τροπάρια που εξυμνούν τον Άγιο Γέροντα. Όλες αυτές οι ενέργειες, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες ανθρώπων κατατείνουν σε ένα σκοπό, στο να μιμηθεί και να δοξαστεί ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού, να τιμηθεί και να δοξαστεί. Διαμέσου αυτού δε, ο εν τριάδη Θεός, όπου επί των ημερών μας δεν μας έχει αφήσει χωρίς τους Αγίους αυτού. Ο Όσιος Φιλόθεος, το Σέμνομα και το Κλέος της Ιεράς Μητροπόλεως Παρανοαξίας, στην είδηση της τοπικής μας εκκλησίας, αλλά ας μου επιτραπεί να πω και προσωπικά σε μένα του ιδίου, δεν είναι απλώς ένας εσωσμένος πιστός, αλλά ένας νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας. Και θα πω ότι σε τούτο κατατείνει και ένας πολύ σημαντικός λόγος για την διακήρυξη της αγιότητος μιας προσωπικότητας, ότι ουδέποτε, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ήκουσα την παραμικρά αμφισβήτηση για το γέροντα και ουδέποτε ικούστη γενικότερα μέσα στην κοινωνία της Πάρου και της Νάξου και της Αντιπάρου από κανένα η ελαχίστη αμφισβήτηση της Αγίας του προσωπικότητος. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από αυτά που πρέπει να υπάρχουν για να μην σπέβδουμε βέβαια και σε πρόωρες πολλές φορές ή θα έλεγα ανώριμες αγιοποιήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που καταθέτω κατά τρόπο θα έλεγα απόλυτο. Αντίθετα δε, για την προσωπικότητα του γέροντα, όλοι ομιλούν με σεβασμό και αυτές οι επιστολές που υπάρχουν στα χέρια πολλών ανθρώπων, πρόσφατα μου έδωσαν τρεις επιστολές, να τις φωτοτυπήσω δηλαδή, γιατί τις έχουν ως ενθύμιον του γέροντος, ιερότατων κοιμήλιων, όσοι τις έχουν, στην Άξο.
να δείτε μέσα από τις επιστολές αυτές πώς σκύβει με αγωνία, με αγάπη, με στοργή στα παραμικρά προβλήματα των ανθρώπων. Πώς η αγάπη δείχνει έμπρακτα για τα πνευματικά του, αλλά και για γνώστους εκείνων ανθρώπους. Πώς ενδιαφέρεται και για απλά καθημερινά ζητήματα και γράφει και παρακαλεί και ανεφέρεται σε μία που είναι τώρα πλέον ηλικιωμένη, νεαρή δασκάλα τότε, μια ευλογημένη ψυχή στην Πάρο, έγραφε σε κάποιον που είχε μια θέση που μπορούσε να βοηθήσει την Άξο, που τον αποκούρησε και είναι πνευματικό του τέκνο. Και ήταν. Και πραγματικά συγκινήθηκε από το είπα προχθές, υπάρχει μια επιστολή που την αφορά, και πράγματι μου είπε, ήταν ορφανό παιδί τότε, είχε οικονομικά προβλήματα, με την παρέμβαση του γέροντος μετετέθη κοντά στο χωριό της που ήταν στην Πάρο. Λοιπόν, όλα αυτά μαρτυρούν ότι ουδέποτε κατηγορήθη από κανένα ο γέροντος, αντιθέτως δε, από όλους τιμάται ως Άγιος, συνηγορούν για το γεγονός αυτό. Όσος φιλόθεος τελειώνω, το σέμνομα για το κρέος Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοαξίας συνείδησης τοπική μας εκκλησίας, είναι ένας Άγιος σύγχρονος, ένας νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας. Διάπερ είναι ευχή μου, όπως όταν Θεός το κρίνει, πραγματοποιηθεί αυτή η σφοδρά επιθυμία του πληρώματος της Μητροπόλεως μας. Και διαπιστώνω σεβασμιότατε ότι έχει πάρει και ευρύτερης διαστάσεις η επιθυμία αυτή για την επίσημη πλέον διακήρυξη της αγιότητος του Οσίου Γέροντος. Πιστεύω, ακραδάντως, ότι και αυτή η ευλογημένη ημερίδα, εσπερίδα, ας την πούμε, που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή με την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του αξίου ποιμενάρχου της Καταβέριαν, Νάουσαν και Καμπανίαν Εκκλησίας, πολύ σεβαστού και αγαπητού εν Χριστώ αδελφού κυρίου Παντελεήμονος, δεν είναι άλλο παρά μία απόδειξη της τιμής προς τον Άγιο Γέροντα και της εξητήσεως των Αγίων ευχών του, οι οποίες ιδιαίτερα στου δυσχημέρους καιρούς μας ήθε να μας συνοδεύουν πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε αν σας κούρασα.